Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν θα πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Σας μιλήσαμε για τα συγκεκριμένα αντίμετρα που καταργεί η τροπολογία σας και τα οποία ανακουφίζουν λαϊκά στρώματα. Γιατί δεν βάζετε στη θέση αυτών των αντιμέτρων τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα, τη μείωση της φορολογίας για τα διανεμόμενα κέρδη και να μην γίνουν αυτές οι μειώσεις και βάζετε μέσα άλλα πράγματα που ανακουφίζουν τον λαό. Γιατί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι ο ιερός κανόνας τον οποίο και εσείς ακολουθείτε. Δεν θα αναφερθώ άλλο σε αυτά, αλλά θα αναφερθώ κάτι στο οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που μιλήσατε για το τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Έχετε το θράσος να λέτε ότι το ΚΚΕ θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση? Η δικιά σας πολιτική δεν την ξέπλυνε? Εσείς δεν πήγατε στους δήμους που ήταν αντίπαλο το ΚΚΕ, στους τρεις της Αττικής και στην Ικαρία με τη Νέα Δημοκρατία για να χάσει το ΚΚΕ? Εσείς δεν τα κάνατε αυτά? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που σας πειράζει είναι η πολιτική του ΚΚΕ, να αλλάξει, λέει, η πολιτική το ΚΚΕ. Δηλαδή, να γίνει ένα χρήσιμο κόμμα για την αστική τάξη, ένα χρήσιμο κόμμα για τους υπεριαλιστές, θέλετε, όπως έγιναν τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία τα έχετε ως παράδειγμα. Και αλήθεια, για πείτε μου, αυτά τα ισχυρά τότε κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας, της Γαλλίας, που αναθεώρησαν την επαναστατική στρατηγική, που κατέληξαν στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Και αντίθετα στη θέση τους ισχυροποιήθηκε η ακροδεξιά και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και έχετε το θράσος να αγκαλείτε το ΚΚΕ για την πολιτική την οποία έχει. Και να αυτοχαρακτηρίζετε ως αριστερή που έχετε ξεκόψει οποιαδήποτε σχέση με την αριστερά, γιατί ακριβώς είσαστε συνδετημόνες του Αμερικάνου πρέσβη. Yes, men, λέτε στον Αμερικάνο πρέσβη. Σφίγγετε το χέρι του Νετανιάχου, του φωνιά του Παλαιστινιακού λαού. Κύριε Καραθανασόπουλε. Και μας εγκαλείτε λοιπόν εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσακαλώτο, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνει το ΚΚΕ χρήσιμο κόμμα για τους Αμερικάνους υπεριαλιστές, για το κεφάλαιο και τους εφοπλιστές, όπως εσείς θα θέλατε. Γιατί ακριβώς το ισχυρό ΚΚΕ είναι η απάντηση και στην ακροδεξιά και στο φασισμό. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, με την ακροδεξιά εσείς συνεργαστήκατε 4 χρόνια στην κυβέρνηση.